Μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αγγλόφωνη σχολή ιατρικής θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με φοιτητές υπηκόους άλλων χωρών που με αμοιβή θα σπουδάσουν στην Κρήτη και θα λάβουν το πτυχίο τους. Φιλοδοξούμε ότι κάθε χρόνο θα εισάγονται 30 ξένοι φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθούν το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Μαζί με το ξενόγλωσσο πρόγραμμα το οποίο είναι προπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης θα τρέξουν από φέτος και 5 καινούρια ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ήδη οι αιτήσεις από χθες μέχρι σήμερα είναι 60 αιτήσεις. Εμείς έχουμε αιτηθεί και έχουμε πάρει την άδεια για 30 φοιτητές το χρόνο. Οπότε πιστεύουμε ότι οι αιτήσεις και βλέποντας και τα άλλα πανεπιστήμια ότι θα είναι αρκετές εκατοντάδες. Με βαθμολογία άριστα, η Επιτροπή που όρισε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενέκρινε την ίδρυση που ήδη έχει κινητοποιήσει υποψήφιους από όλο τον κόσμο, καθώς αιτήσεις ήδη φτάνουν από τα Αραβικά Εμιράτα, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και άλλες χώρες. Έχουμε μεγάλο ποσοστό από την Κύπρο, γιατί τα παιδιά γνωρίζουν και τη γλώσσα και προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε από πάρα πολλές χώρες όπως Νιγηρία, Ντουμπάι, Εμιράτα, Αγγλία πολύ, Μέση Ανατολή, αρκετές χώρες, Πακιστάν. Στη σημασία της ίδρυσης αναφέρθηκε τόσο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, που επισήμαναν ότι η θέσπιση της σχολής αυτής θα ενισχύσει σημαντικά και ποικιλοτρόπως το ελληνόφωνο τμήμα, αναδεικνύοντας και τις προσπάθειες εξωστρέφειας που γίνονται συνολικά των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλη αυτή την προσπάθεια την έχουμε αγκαλιάσει με θέρμη. Στην πραγματικότητα, η διαφήμιση μας θα είναι οι ίδιοι μας φοιτητές. Φεύγουμε από τα στενά γεωγραφικά όρια και βγαίνουμε με αξιοπρέπεια και αξιώσεις προς τα έξω.